Διότι αν οι ιατρικοί σύλλογοι λειτουργούσαν κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών συλλόγων, θα είχαν αφαιρεθεί άδειες. Θα είχαν πάει γιατροί στο σπίτι του. Δυστυχώς κανένα συνδικαλιστικό όργανο όταν είναι να ελέγξει, κανένα δεν είναι του ιατρικού. Κανένα συνδικαλιστικό όργανο. Συνδικαλιστικό νομικό πρόσωπο. Κύριε, κανένα συνδικαλιστικό όργανο δεν τιμωρεί. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Κύριε Πλεύρη, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά έχει συγκεκριμένα. Τι κάνει ενδιαφέρει. Γι' αυτό ακριβώς είπα. Οι αποφάσεις γίνουν σε 3 μήνες όμως. Το 1990. Κύριε Πλεύρη. Γίνουν γρήγορες αποφάσεις στην Αγγλία. Ακούστε, επειδή το λέω γιατί. Πολλές φορές λέμε ότι είναι σκληρός ο νόμος. Παρακαλώ. Αλλά Κυριακή μόνο ο Θεός που λέγαμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχήν το ιατρικό λάθος είναι μέσα στη ζωή. Ότι θα συμβεί, θα συμβεί. Και είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος κλάδος. Μα δεν μιλάμε για malpractice τώρα. Μιλάμε για αλλαγές. Περισσότερο, ναι, σας λέω. Όμως ας συμβούν και εγώ. Και ένας ιατρός που θα κάνει 100 χειρουργία ενδεχομένως να μην κάνει και ένα σωστό. Αυτό που έχει κατά την άποψή μου σημασία είναι και υπόθηκε, θεωρώ και από τον κύριο Ανεβλαβή, είναι πώς θα διατηρείται η σχέση του ιατρού με τον ασθενή. Όταν δηλαδή διαμορφώνεται η εντύπωση στον ασθενή ότι ο ιατρός δεν είναι ο συνεργάτης του που θα τον σώσει από κάτι το οποίο αντιμετωπίζει, αλλά είναι κάποιος που προσπαθεί να έχει υλικό κέρδος πάνω σε αυτό τον πόνο, αυτομάτως διαλύεται αυτή η σχέση και αυτομάτως στην πορεία αναγκαστικά δεν θα υπάρξει ούτε εμπιστοσύνη από τον ασθενή προς τον ιατρό και ο ιατρός θα αντιμετωπίζει όλα τα πράγματα υλιστικά.